παίξει προπόνηση αυτό. Να το κάνει μετά. Είναι ο αθλητής, είναι σε καρότσι, είναι ο στόχος, έχει όλο αυτό το πλαίσιο. Βασικά είναι μια νέα αρχή ενός συλλόγου, ενός αθλητικού συλλόγου για άτομα με αναπηρία. Έλειπα από την πόλη μας, έλειπα από τη Μεσσηνία, νομίζω πως έλειπε και από την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο Διαφοροζώ πλέον είναι ένα υπαρκτό, μια υπαρκτή ομάδα. Χαιρόμαστε που σε συνεργασία με τη Διάπλαση μας παραχωρήθηκε αυτός ο χώρος εδώ στους χώρους του, στο κτίριο της Διάπλασης, στο κέντρο αποκατάστασης. Έχει μπει ένα τραπέζι πινκ-πονκ και μπορεί εδώ το συγκεκριμένο σπορ να κάνει τις προπονήσεις του και όποιοι ενδιαφέρονται να έρχονται εδώ να ασχοληθούν. Έχουμε ένα θέμα ότι ψάχνουμε να βρούμε έναν άνθρωπο που ξέρει πινκ-πονκ, που ασχολείται, ένα γυμναστή που θα μπορούσε να εθελοντικά να προσφέρει τη βοήθειά του σε εμάς. Είχαμε κάνει κανένα δύο επαφές, τελικά δεν προέκυψε κάτι, όμως είμαστε σε αναμονή. Ας ελπίσουμε ότι όποιος μας ακούει και δείξει ενδιαφέρον να στηρίξει την προσπάθειά μας. Ιδρυθήκαμε το 2015, έχουμε ξεκάνει τα πρώτα μας βήματα, δεν έχουμε βγει επίσημα προς τον κόσμο, θα γίνει το επόμενο διάστημα, τόσο με ενημέρωση, όσο και με προπονητές που θα συνεργαστούμε, γιατί πέρα από το πινκ-πονκ που είμαστε εδώ πέρα και που ασχολείται ο Μανώλης ο Χαλούλος, είναι ο πρώτος μας αθλητής, αλλά υπάρχουν και άλλοι, όπως η Κατερίνα, η Πράτη και κάποια άλλα παιδιά, θα κάνουμε τένις. Λόγω του ότι υπάρχει η τεχνογνωσία, να το πω έτσι, και με αυτό που ασχολούμαι εγώ. Στίβο, ήδη δύο γυμναστές, ο Γιάννης ο Καλλιδιώτης και η Ελίνα η Χατζή, είναι εθελοντές συνεργάτες προπονητές, και η τοξοπολία. Είναι ενδιαφέροντα αθλήματα, το σημαντικό για μας είναι να βγούμε προς τα έξω, σιγά σιγά, να μας μάθει ο κόσμος και περισσότερο να μάθουν τα άτομα με αναπηρία. Γιατί το ζητούμενο από αυτή την προσπάθεια είναι να βγουν τα άτομα με αναπηρία έξω, να βρουν 2 ώρες, 3 ώρες, όσες ώρες θέλουν απασχόλησης με τον αθλητισμό. Δεν είναι το ζητούμενο από τον αθλητισμό, σίγουρα προκύπτει. Για μας το ζητούμενο είναι να υπάρχει ένας τόπος άθλησης για όλους μας. Το πινκ-πονκ πώς μας προέκυψε? Το πινκ-πονκ προέκυψε με αφορμή το Μανώλη, ο οποίος ήταν ενεργός αθλητής από πέρυσι, άνοιγε σε ένα άλλο σωματείο στον ύφεστο Πάτρας, όπως άνοιγα και εγώ, όπως άνοιγε και ο Αριστομένης ο Νικολόπουλος. Όμως και οι τρεις έχουμε έρθει πλέον με μεταγραφή στο δικό μας σωματείο. Και έτσι, με αφορμή το Μανώλη που ήταν το άθλημα που τον ενδιέφερε να ξεκινήσει, είπαμε να ξεκινήσουμε το συγκεκριμένο σπορ. Εξαιρετικά. Πάμε στο Μανώλη. Αθλητής στο πινκ-πονκ. Πώς το βλέπεις και αν θεωρείς πως υπάρχει δυνατότητα να προσελκύσετε με αυτή την κίνησή σας και άλλους νέους που πραγματικά αναζητούν τρόπους διεξόδου? Σίγουρα το πινκ-πονκ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Και τώρα με τη Διάπλαση μας έχει δώσει αυτό το χώρο, βολεύει πιο πολύ για να κάνουμε τις ασθένειες προπονήσεις. Και πιστεύω να έρθουν και άλλα άτομα για να εξελιχθεί καλύτερα. Είναι δύσκολο, σαν άθλημα? Εντάξει, όλα τα αθλήματα έχουν τη δυσκολία τους, την τεχνική τους. Οπότε με προπόνηση και με σωστή καθοδήγηση μπορείς να κάνεις τα πάντα. Συμπαίκτες έχεις, βρίσκεις? Έχω κάποιους φίλους που ξέρουν και τα παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν όλα αυτά. Οπότε ευελπιστούμε να το ευχαριστηθούμε για τα καλά. Σκοπεύουμε σε πρωταθλήματα και σε τι εμβέλεια? Φέτος είναι η δεύτερη μου συμμετοχή στο πανέλλιο πρωτάθλημα. Θέλω να έχω μια καλή απόδοση. Δεν πάμε ακόμα για πρωτεία, ξέρουμε που βαδίζουμε. Σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Το αθλητικό σωματείο Διαφοροζώ σκοπό έχει να μείνει. Δηλαδή, φτιάχτηκε με αρκετό μεράκι από άτομα με αρκετή, όπως είπε και προηγουμένως ο πρόεδρος, δηλαδή τεχνογνωσία πάνω στο κομμάτι. Δηλαδή, γνωρίζουμε τις απαιτήσεις που έχει ο παραολυμπιακός αθλητισμός, τις κατηγοριοποιήσεις κτλ. Και ο σκοπός μας είναι να γίνει ένας πρωτοποριακός σύλλογος ακόμα για την Ελλάδα. Οι παραολυμπιακοί αγώνες έχουν φέρει πολλές επιτυχίες στη χώρα μας, με αρκετά παραολυμπιακά μετάλλια. Το μοναδικό χρυσό παραολυμπιακό και ολυμπιακό μετάλλιο το 2012 και ευελπιστούμε το 2016 να έχουμε ακόμα περισσότερα μετάλλια. Η Μεσσηνή και η ευρύτερη περιοχή έχει αρκετά άτομα με αναπηρία που θέλουμε αρχικά να ασχοληθούν αγωνιστικά με τον αθλητισμό. Και ίσως και πρωταθλητισμό αργότερα. Μέσα από τον αθλητισμό χτίζονται πολλά πράγματα, όπως είναι η αυτοπεποίθηση. Και ο σκοπός είναι το να έρθουν τα άτομα να αθληθούν. Βέβαια, αυτό που έχουμε σαν
προοπτική είναι το να μην ασχοληθούμε με μεγάλους σε ηλικία, αλλά και με μικρούς. Δηλαδή να ανοίξουμε ακαδημίες, μικρά παιδιά με αναπηρία, ώστε να αρχίσουν από την νηπιακή τους ηλικία στο να αθλούνται. Ο χώρος εδώ, η διάπλαση μας προσφέρει μια τέτοια ευκαιρία, μας δίνει γιατί είναι κάτι οργανωμένο, δηλαδή για κάποιον που θα έρθει σίγουρα θα έχει την τουαλέτα του, θα έχει τα αποδυτήρια του, έχει το χώρο, έχει άνετο πάρκινγκ, άνετη πρόσβαση, οπότε δεν τίθεται θέματα προσβασιμότητας και δυσκολιών. Θα έρχεται καθαρά για την προπόνησή του. Σκοπός του συλλόγου είναι να αποκτήσουμε και άλλους τέτοιους χώρους, δηλαδή να είναι άρτια δομημένη, ώστε ένα άτομο αναπηρία να μην αντιμετωπίζει καμία δυσκολία και να είναι μια ισότιμη συμμετοχή αθλητική. Σαν αθλητής, με κάποια ιδιαιτερότητα ίσως αυτό. Πιστεύεις ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου σωματείου θα δώσει τη δυνατότητα όλοι μαζί να αποτελέσετε μία ενιαία φωνή και να διεκδικήσετε όλα αυτά που θέλετε? Νομίζω ότι ο Σύλλογος ακόμα δεν έχει ανοιχθεί προς τα έξω, αυτό που είπε και ο Πρόεδρος πριν, ότι δεν έχουν κάνει το επίσημο κάλεσμα προς τα έξω και φανταστείτε ότι είμαστε 15 ήδη ενεργά μέλη, αθλητές που έχουν δηλώσει και περιμένουν την έκδοση αθλητικού δελτίου ώστε να συμμετάσχουν στα ανάλογα πρωταθλήματα όλο το έτος. Φανταστείτε να γίνει και το κάλεσμα. Δηλαδή υπάρχουν, φαντάζομαι, πολλά άτομα που δεν γνωρίζουν καν για την ύπαρξη του Συλλόγου ακόμα. Οπότε όταν θα γίνει θα υπάρχει ένας μεγάλος πυρήνας στο να πραγματικά να ακουστεί, μάλλον να γνωριστεί. Ο σκοπός είναι να γνωρίσει ο κόσμος και να καταλάβει την αναπηρία από την πραγματική της διάσταση, ότι είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας, δεν είναι κάτι ξεχωριστό, δεν είναι κάτι αποκομμένο, αλλά είναι ένα μέρος της. Οπότε όλο τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Αθλητικοί χώροι λοιπόν στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας. Στην πλειοψηφία τους είναι τραγικοί, κατά την προσωπική μου άποψη. Πώς τους χαρακτηρίζετε εσείς, τους αθλητικούς χώρους στην περιοχή της Καλαμάτας, και αν πιστεύετε ότι αυτοί μπορούν να εξυπηρετήσουν όχι μόνο τις ανάγκες και τις δυνατότητες που εσείς έχετε, αλλά αν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα θέλω αυτής της πόλης? Όντως, οι εγκαταστάσεις στην Καλαμάτα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην Καλαμάτα, δυστυχώς, είχαν γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς για μια πόλη όπως είναι η Καλαμάτα, με τον πληθυσμιακό όγκο αλλά και με την ανάπτυξη που έχει σαν πόλη, σίγουρα είναι πολλά πράγματα πίσω. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι το δικό μας, εμείς θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες να επισκεφτούμε τόσο το στάδιο Καλαμάτας, μια και θα έχουμε αθλητές που θέλουν να ασχοληθούν με το στίβο, όσο και το κολυμπητήριο, που και εκεί είναι ένα άθλημα που ενδιαφέρει πολλούς. Μην ξεχνάμε ότι τα δύο σπουδαιότερα παραολυμπιακά αθλήματα της Ελλάδος, που φέρνουν και πάρα πολλές διακρίσεις στη χώρα μας, είναι ο στίβος και το κολύμπι. Οπότε θέλουμε να επισκεφτούμε αυτούς τους χώρους, να δούμε τι υπάρχει αυτή τη στιγμή και σε μια επίσκεψή μας που θέλουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα, τόσο στο τμήμα του Δήμου Καλαμάτας, όσο και στον υπεύθυνο του αθλητικού φορέα του Δήμου Καλαμάτας, τον κ. Νίκο Μασακίδη, να το μεταφέρουμε και εμείς αυτές τις. Τι θέλουμε να γίνουμε, τι μπορεί να γίνει από το Δήμο, ώστε να γίνουν οι καταστάσεις προσβάσιμες και να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αθλητών. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν κάποια πράγματα περισσότερα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Εμείς θέλουμε τόσο αθλητές, όσο και ανθρώπους, ιδιώτες και υποστηρικτές που μπορούν να στηρίξουν την προσπάθειά μας, είτε με αθλητικό εξοπλισμό, είτε να βοηθήσουν τους αθλητές μας να συμμετέχουν στις οργανώσεις. Αλλά το σημαντικότερο για μας είναι να βρούμε ανθρώπους, άτομα με αναπηρία, που θέλουν να βγουν από το σπίτι και που θέλουν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή ευχάριστα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Διαφοροζώ δεν απευθύνεται μόνο σε κινητικές βαριά αναπηρίες, δηλαδή με μαξιλίο. Απευθύνεται σε όλων των ειδών αναπηρίες. Τα παραλυμπιακά θύματα αφορά βέβαια με προβλήματα όρασης, κάποια μορφή νοητικής υστέρησης, όχι τη βαριά νοητική αναπηρία, εκεί ανήκει στα Special Olympics. Επίσης και η κοφή είναι σε άλλη ομοσπονδία, αλλά όλες οι υπόλοιπες αναπηρίες είναι σε εμάς. Δηλαδή, μια μικρή κινητική αναπηρία, ένας ακροτηριασμός, μια εστιακή αναπηρία εκτός από την κόφωση, όλα αυτά ανήκουν στο παραλυμπιακό αθλητισμό. Οπότε είναι καλό να διευκρινίσουμε, επειδή ίσως φαίνεται πιο πολύ το αμαξίδιο και ο σκοπός του συλλόγου δεν είναι μόνο για την κινητική αναπηρία αυτή,
Οπότε έχουμε να κάνουμε κάτι προς όλους. Βρισκόμαστε στην αίθουσα την οποία έχουμε διαμορφώσει κατάλληλα για να προπονούνται οι αθλητές του Συλλόγου Διαφοροζώ εντός της διάπλασης. Παραχωρήθηκε από το κέντρο μετά από συζήτηση και αίτημα των μελών του Συλλόγου Διαφοροζώ με πολύ μεγάλη χαρά στα άτομα αυτά, μιας και η διάπλαση στηρίζει και ενισχύει τις προσπάθειες και τις δραστηριότητες των ατόμων με αναπηρία, παρέχοντας όχι μόνο το χώρο αυτό ο οποίος ζητήθηκε, αλλά και φροντίδα και σεβασμό και ένα περιβάλλον ασφάλειας σε αυτούς τους ασθενείς, καλύπτοντάς τους ταυτόχρονα και με υπηρεσίες αποκατάστασης. Υπάρχει σημαντική ανταπόκριση αθλητών μέχρι στιγμής. Πιστεύετε ότι αν υπήρχε η ανάγκη για παραχώρηση και άλλων χώρων, ίσως να το συζητούσατε? Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η μεγάλη συμμετοχή των αθλητών. Ελπίζω αυτό να είναι μια απαρχή περισσότερων έτσι συνεργασιών και μακάρι στα πλαίσια των δυνατοτήτων της διάπλασης να διαμορφωθούν και άλλοι χώροι όσο αυτό είναι δυνατόν για να μπορέσουν να υποστηρίξουμε και άλλα αθλήματα. Είμαστε ευτυχείς που γνωρίσαμε και θα γνωρίσουμε και άλλους αθλητές και το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης και ελπίζουμε να βρουν λίγο χρόνο και για μας να μας μοιήσουν στο άθλημα αυτό. Ναι, ναι και βέβαια. Θα βρούμε χρόνο για όποιον έχει διάθεση και θέληση και ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο να παίζουμε άτομα με αναπηρία μεταξύ μας, αλλά να παίζουμε άτομα με αναπηρία με κάποιον όρθιο. Να ερχόμαστε δηλαδή οι διαφορετικοί, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, άνθρωποι να είμαστε μεταξύ μας και να γινόμαστε ένα. Είναι σημαντικό αυτό και αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος.